στην ομάδα του Παναρκαδικού βρίσκουμε τρία παιδιά από την Αργολίδα που αγωνίζονται. Καταρχήν στο τέρμα είναι ο Σπυράκος ο Πλατής. Ο Σπύρος ο Πλατής. Είδαμε και τον μπαμπά του και τη μαμά του προηγουμένως εδώ. Λοιπόν, με το νούμερο 2 είναι ο Ηλιακόπουλος ο Κώστας. Ο γνωστό, ο Μπορελάκος όπως τον γνωρίζουμε εδώ στην Αργολίδα, γιος του Λιακόπουλου, του Μπορέλ, του παλιού ποδοσφαιριστή, και ο Γιώργος ο Καλογεράκης που αγωνίζεται με το νούμερο 7. Επίσης στον Παναρκαδικό παίζει και ο αδερφός του Θοδωρή του Πούτσι, του παίκτη του Φίνικα της Επιδαύρου, ο Στίβεν Πούτσι, αγωνίζεται με το νούμερο 5. Πολύ γνωστή λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι. Πρώτη προσπάθεια του αγώνα για τον Φίνικα που δεν πέρασε από τον Χατζηστάμο. Πίσω η μπάλα στον Τριμπόνια. Τριμπόνιας αλλάζει με τον Χατζησοφρονίου, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ πριν λίγα 24 μερικές μέρες μέσα στη Μύκονο, όπου ο Φίνικας έφυγε με το μεγάλο διπλό 1-0. Ο Παπαϊωάννου πάει για την κεφαλιά, αφήνει την μπάλα να περάσει. Σκληρή μονομαχιά στον αέρα και φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Κώστα τον Μούγιο. Ο Παπαϊωάννου θα το κάνει το φάουλ. Παπα Ιωάννου περιμένει, ψάχνει να βρει κάποιος παίκτο, αλλάζει η πλευρά στο Σερμαγιά. Πίσω η μπάλα. Ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα Μποσιονέλο, που είχε μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι με την Μύκονο. Ένα σημαντικό διπλό που άφησε τον Φίνικα στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί βέβαια με την Ηλιούπολη, η οποία Ηλιούπολη κέρδισε μέσα στον Παναρκαδικό 3-1, το σημερινό αντίπαλο δηλαδή του Φίνικα. Ο Παναρκαδικός, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και έχει νέο προπονητή, τον Σάββα τον Γκαρυπίδη, τον παλιό παίκτη της Ξάνθης. Φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον ποδοσφαιριστή της, στον Καμιδέρα, τον ποδοσφαιριστή της, του Παναρκαδικού. Προωθούνται οι παίκτες του Παναρκαδικού στην άμυνα του Φίνικα. Θα γίνει παλιά μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα. Υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει φάουλ. Το φάουλ έγινε λοιπόν από τον Λαζαρίδη. Το γέμισμα, το φάουλ γέμισμα προς περιοχή του Φίνικα. Είναι μια μέρα με ήλιο μεν, αλλά αρκετό κρύο εδώ στην Επίδαυρο. Ήλιος με δόντια που θα έλεγε το δημοσιογραφικό, θα έλεγε η δημοσιογραφική ατάκα. Παπαϊωάννου. Μπιτσής την κατεβάζει ωραία. Παλιά καλή προς το πίσω από την άμυνα του Παναρκαδικού, αφήνει όμως ο Λιακόπουλος την μπάλα να περάσει, να περάσει out. Λιακόπουλος που έχει παίξει και στον Παναργιακό, όπως και ο Πλατής. Καλογεράκης πέρυσι έπαιζε στον Παναφυλιακό. Η μπάλα στον αέρα και υπάρχει φάουλ προβολή από τον Μπιτζή. Φάουλ λοιπόν για τον Παναρκαδικό. Δεν έχει αρχίσει να παίρνει ρυθμό το παιχνίδι. Η μπάλα περνάει από όλους, φεύγει out. Πλέει πλάγιο, δεν ήταν out, έχει βγει πλάγιο. Πλάγιο προς τον Μπιτζή, δεν έφτασε σε αυτόν η μπάλα. Ο Πούτσι θα κάνει το γέμισμα. Για να δούμε και απέφυγε τους αντιπάλους ο ποδοσφαιριστής του Φίνικα, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά που θα ήθελε, και συνέχεια έχουμε νέο πλάγιο πάλι για τον Παναρκαδικό.
αλλαγή. Φάουλ, υπάρχει φάουλ εκεί. Φάουλ υπέρ του Παναρχαδικού σε καλό σημείο. Φτάσαμε περίπου στο 5ο λεπτό του αγώνα. Φάουλ θα γίνει από το Λαζαρίδη. Έχει προωθηθεί ο Πούτσιο Στίβεν, είναι ένα αρκετά ψηλό παιδί. Κοντά του βέβαια βρίσκεται αντίπαλος, βρίσκεται παίχτης του Φίνικα, ο Τριμπόνιας, που δεν έχει βέβαια το ίδιο ύψος, αλλά έχει πολύ καλό άλμα. Εδώ η μπάλα είναι out τελικά. Κουτσίδα το έβγαλε, το δεν είναι κουτσίδα. Όπως ο Νέλος το out. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή, θα πάρει την κεφαλιά ο Γλέζος. Ελέγχει όμως τώρα η μπάλα, είναι πλάγιο για τον Φίνικα. Νέο πλάγιο. Πάλι κατοχή στον Παναρκαδικό, καλή παλιά, δεν υπήρχε offside, κάλυπτε εκεί ο Μούγιος, ο οποίος όμως ο ποδοσφαιριστής του Παναρκαδικού δεν έκανε καλό κοντρόλ, άνοιξε την μπάλα, έδωσε την ευκαιρία στο Μούγιο να διώξει, διαφορετικά θα υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση για τον Φίνικα. Όχι, τώρα η μπάλα θα βάζει ο Λαζαρίδη, κλείνει ο Γεωργίου. Μπράβο Γιώργο! Πίσω η μπάλα. Κυριαζός σε μια προωθημένη μπαλιά. Μια σέντρα σούτ που έδιωξε ο Καπλατζής, ο Χρήστος. Νέο σούτ, καλό σούτ, αλλά πάνω από τα δοκάρια του Μποζονέλου. Ο Παναρκαδικός δείχνει να έχει μπει πιο καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Φίνικας δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Η σημερινή αγωνιστική, να το γνωρίσουμε, ήταν ότι είναι η αγωνιστική που αναβλήθηκε λόγω τότε των θεμάτων που υπήρχαν με τον COVID στην χώρα μας και είχε αναβληθεί το πρωτάθλημα και φτάσαμε με αυτή την αγωνιστική, ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Ένας πρώτος γύρος που βρίσκει τον Φίνικα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μέχρι στιγμής δηλαδή, αλλά και να μην είναι στην πρώτη θέση πάλι, έχει κάνει μια αξιόλογη πορεία σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Έχει μόλις μια ήττα στην Ηλιούπολη και μια ισοπαλία εδώ με τον Άρη Σκάλας. Αυτές είναι οι απώλειες που έχει στον πρώτο γύρο ο Φίνικας. Σίγουρα μια πορεία παραπάνω από αυτή που ίσως περιμέναμε όλοι μας. Βγήκε ο Γεωργίου, ωραία, και έκλεψε. Γεωργίου, κλείνεται. Προσπαθεί να περάσει, να βρει χώρο. Έχει αντίπαλο τον Ρέχη, δεν έκανε καλή μπαλιά. Απομακρύνεται την μπάλα. Ο Παπαγιάννου πάει να πάρει. Πολύ ωραία όμως άλλαξαν την μπάλα επέκτηση του Παναρκαδικού. Ο Τριμπονιάς έβαλε το πόδι του, έδειξε προς το παρόν την μπάλα. Επιμένει ο Παναρκαδικός. Βγαίνει πλάγια. Καλή. Καλείο και γκολ. Γκολ για τον Παναρκαδικό. Ένα σούτ που φαίνονταν σαν σέντρα. Τελικά βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Δεν μπορώ να δω ποιος το έβαλε. Ίσως να βρήκε και σε παίκτη του Φίνικα. Η ουσία είναι ότι νωρίς νωρίς ο Παναρκαδικός ανοίγει το σκορ εδώ στην Επίδαυρο. Προηγείται 1-0. Στο 10ο λεπτό της συνάντησης. 0-1 λοιπόν. Μπροστά ο Παναρκαδικός. Μούγιος αλλάζει με τον Γεωργίου, πάλι ο Μούγιος πίσω η μπάλα. Μπιτζής πάει να πάρει την κεφαλιά. Θα την πάρει ο Κυριαζός, ο οποίος γυρίζει πίσω.
ο Χατζησοφρονίου. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Φοίνικας τώρα. Χρόνος υπάρχει βέβαια πάρα πολύ. Χατζησοφρονίου προσπαθεί να βρει κενό χώρο. Δεν τα καταφέρνει πλάγιο για τον Παναρχαδικό. Λιακόπουλος. Έδιωξε ο Τριμπόνιας. Καπλατζής Παπαϊωάννου. Για να δούμε τώρα, έχει την ευκαιρία για αντεπίθεση ο Φοίνικας παλιά, όμως δεν ήταν τελικά καλή, θα φύγει out. Πλάγιο, πλάγιο είναι. Πλάγιο για τον Παναρχαδικό με τον Λιακόπουλο. Γεωργίου Μπιτζής προσπαθεί να γυρίσει. Χατζησοφρονίου δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Μπαλιά που κόβεται από τον Καπλατσί, ο Παπαϊωάννου τώρα. Παπαϊωάννου για τον Γεωργίου. Γεωργίου δεν μπορούσε όμως να κάνει καλό κοντρόλ εκεί. Χάθηκε και αυτή η επίθεση για τον Φοίνικα. Λαζαρίδης. Για πάμε παιδιά, για πάμε. Το πλάγιο για τον Παναρχαδικό με τον Λαζαρίδη. Προσπάθησε να περάσει εκεί ο Χατζηστάμος, δεν τα κατάφερε. Ο Φοίνικας επιμένει και έδειξε ένα πλάγιο με το Σερμαγιά. Τριμπόνιας. Μπαλιά του Τριμπόνια για τον Γεωργίου. Θα δεν προλάβε ο Γεωργίου. Αν προλάβαινε, ήταν σε πολύ καλή θέση, αλλά ήταν λίγο παραπάνω δυνατή από όσο έπρεπε για την προλάβει ο επιθετικός της ομάδας του Φοίνικα. Αλλάζει πολύ όμορφα την μπάλα ο Παναρχαδικός. Έχει καλό passing game. Να, ο Λιακόπουλος που έχει προωθηθεί. Κλείνεται. Λάθος, έκλεψε ο Μούγιος. Βγαίνει στην κόντρα, ψάχνει να βρει στήριγμα. Μούγιος προσπαθεί να περάσει. Κρατά, δεν είχε βρει. Δεν μπόρεσε να δώσει την μπαλιά. Και χάθηκε αυτή η αντεπίθεση για τον Φοίνικα. Δεν είναι, ναι, έχουμε offside, παίρνει τέλος η επίθεση του Παναρχαδικού. Δεν μου είναι την κλωτσά στην μπάλα. Χατζησοφρονίου. Αλλάζει, δεν ήταν καλή η προσπάθεια που έκανε να βρει το συμπαίκτη του, το πλάγιο για τον Παναρχαδικό. Το Παναρχαδικό που σε αυτό το πρώτο τέταρτο δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Η μπάλα θα περάσει. Καπλατζής, μια προθυμένη μπαλιά για τον Μπιτζή που δεν έφτασε σε αυτόν. Η Φοίνικας επίθεση Γεωργίου κάνει την πρώτη τύπλα. Αλλά δεν έχει μπροστά του κάποιο συμπαίκτη να δώσει την μπάλα. Έχουν μείνει πίσω. Σοφρονίου. Να, ο Γεωργίου. Του γίνεται το φάουλ. Το έδωσε ο κύριος διαιτητής. Πέρτα! Ο Μούγιος το φάουλ. Ωραία στο Χατζησοφρονίου. Θα βγάλει την μπαλιά μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μπιτζή. Δεν έφτασε όμως στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Τριμπόνια βγήκε πολύ δυνατά και έκλεψε την μπάλα. Για να δούμε, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει ο Φοίνικας. Εδώ υπάρχει φάουλ βέβαια που δεν δόθηκε. Παίζεται το παιχνίδι. Άφησε το,
άφησε το πλεονέκτημα. Να δούμε στη συνέχεια αν θα δώσει κάρτα, για να δούμε. Η μπάλα θα βγει πλάγιο, ο διαιτητής γυρίζει πίσω για να δούμε τι θα δείξει. Τίποτα δεν είναι, δεν βλέπεις το μαλακά. Τίποτα λέει, τίποτα, παίζεται. Όχι, τώρα βάζει το χέρι στην τσέπη, αλλά μάλλον θα δώσει... Ναι, έδειξε μια κίτρινη κάρτα στον Καλογεράκη. Πλάγιο για την ομάδα της, του Παναρκαδικού. Νέο πλάγιο. Χαλισσοφρονίου. Μπιτζής κλεισμένος, δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ο Τριμπόνιας πήρε την κεφαλιά. Προσπαθεί ο Γεωργίου και να κλέψει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Παλιά που πέρασε από όλους. Όπως ο Νέλος θα κάνει το βολέ. Θα διώξει με το κεφάλι ο Πούτσι. Μονομαχίες στον χώρο του κέντρου, παίζεται λέει ο διαιτητής. Εδώ υπάρχει φάουλ, έγινε πάνω. Έγινε φάουλ λοιπόν υπέρ του Φίνικα. Ρε τι θες να τσακωθούμε ρε βλάκα! Ρε βλάκα! Σερμαγιάς θα το χτυπήσει. Το φάουλ για τον Φίνικα. Μπαλά μέσα στην περιοχή, θα γίνει το λάθος, όχι. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Δεν ευνηδιάστηκε ο Σπύρος ο Πλατής, βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Άμα το φάουλ που χτύπησε ο άνθρωπος. Ένα πόδι χρειάζεται να βρεθεί εκεί, αλλά δεν βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή. Ο Πούτσι την μπάλα πλάγια, θα βγει τώρα στον Λαζαρίδη, θα κάνει την παλιά στην αντίθετη πλευρά. Εκεί που προσπάθησε να περάσει ο Λιακόπουλος, αλλά δεν τα κατάφερε. Και η μπάλα πλάγιο για τον... Φίνικα, στο 20 περίπου λεπτό του αγώνα. Θα διώξει ο Πούτσι. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναρκαδικό. Πούτσι, πίσω η μπάλα στον Μάνο, Καπλάνης θα διώξει, Παπαϊωάννου, Τριμπόνιας, βαθιά μπαλιά του Τριμπόνια, θα πρέπει να κατέβει βέβαια η μπάλα κάτω για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επίθεσης προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Μπιτζής προσπάθησε να βρει συμπέκτη του, δεν τα κατάφερε. Πλατής έχει την μπάλα χωρίς να βιάζεται. Το πλάγιο out τώρα για τον Φίνικα. Δίνει μάχες εκεί ο Παπαϊωάννου. Κέρδισε το πλάγιο. Σερβαγιά στο πλάγιο.
Νέο φάουλ στη συνέχεια. Πάλι για το Φίνικα. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Φίνικα. Το ίδιο σκηνικό με λίγο πιο πριν στο προηγούμενο φάουλ. Για να δούμε τι θα γίνει και τώρα στη μένη φάση. Κεφαλιά, η μπάλα φτάνει. Πήγε να πάει προς τον Μούγιο, αλλά δεν έφτασε. Παπά Ιωάννου προσπάθησε να βγάλει την παλιά. Κοντράρισε η μπάλα. Πούτσι θα διώξει την μπάλα. Θα την κατεβάσει πολύ όμορφα ο Γεωργόπουλος. Προσπάθησε να βγάλει την μπάλα. Πλάγια δεν τα κατάφερε. Μούγιος. Αποφεύγει το αντίπαλο του. Γίνεται φάουλ. Όχι, λέει ο κύριος διαιτητής. Δεν μπορώ να τον καταλάβω, μερικές φορές τον ψηλώνε, το διαιτητή εννοώ βέβαια. Πούτσι. Δυνατά. Κάπλαντης. Μούγιος. Χατσοφρονίου για τον Πιτσί, καλά κλεισμένος ο Πιτσής. Έδωσε μάχη όμως και την πήρε. Κέρδισε και μια κόντρα, όχι όμως τη δεύτερη. Για να δούμε τώρα, ο Γεωργίου προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Λαζαρίδης με αντίπαλο του Χατσοφρονίου. Πίσω η μπάλα στον Πούτσι. Πολύ ωραία αποφεύγει εκεί τον Μπιτζή. Δίνει ακόμα πιο πίσω. Παίρνει την μπάλα ο Κολιόπουλος. Αλλάζει με τον Νάνο. Μπαλιά που βέβαια που είναι πολύ δύσκολο να φτάσει εκεί στο Γεωργίου. Παλεύει πάντως ο Γεωργίου. Πλάγιο για τον Φίνικα, η πίεση απέφερε κάτι, το πλάγιο αυτό. Ο Γεωργίου που έχει αλλάξει θέση τώρα προσπαθεί να πάρει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και νέο πλάγιο. Σερμαγιά στο πλάγιο, δυνατό η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από πλευράς Παναρκαδικού, τρίτη και πλάγιο out. Το πλάγιο δυνατό ήταν από τον Χατζηστάμο. Μέσα στην περιοχή κάτι ζητάνε οι του Φίνικα, ο διαιτητής λέει όχι, κάνει και συστάσεις στον παίχτη που έπεσε, στο Γεωργίου. Κάπλατζης. Νέο πλάγιο για το Φίνικα. Ο Μούγιος. Μια παλιά λάθος, πλάγιο out. 25ο λεπτό της συνάντησης. Πάντα ο Παναρκαδικός προηγείται 1-0. Στο παιχνίδι και ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ. Αστάσιος Γαγανώσης. Προσπάθησε να περάσει αλλά δεν τα κατάφερε ο Χατζηστάμος, κινητικός ο Χατζηστάμος, αλλά δεν ολοκληρώνει τις προσπάθειες του. Ίσως να υπήρχε offside, να υπάρχει σωστή υπόδειξη του βοηθού. Περίμενε να πάει πρώτα η μπάλα, σωστά έδειξε. Ποιος είναι το 9, το 9 ποιος είναι. Το δικός μας είναι ο αρχήτης. Όχι. Πώς είναι ο αρχήτης, πώς λέγεται. Παπαϊωάννου. Χατζησοφρονίου, Καπλατζής.
Χατσοφρονίου υπάρχει ένα μικρό κενό στο κέντρο και δεν βρίσκονται εύκολα. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα, δηλαδή να μεταφερθεί μπάλα από την άμυνα προς την επίθεση. Υπάρχει ένα μικρό έτσι κενό στο κέντρο. Στο κέντρο του Φοίνικα και δεν φτάνει εύκολα η μπάλα στην επίθεση. Δεν φτάνει καλά, μάλλον, όχι εύκολα. Δεν φτάνει καλά. Ο Νάνος το φάουλ αυτό. Τίποτα λέει ο κύριος διαιτητής, θα γίνει σουτ, καλό σουτ και 2-0 ήταν το σουτ από τον Γεωργόπουλο, ένα δυνατό σουτ εκεί που οι του Φοίνικα διαμαρτυρώτησαν για επιθετικό φάουλ. Ο Γεωργόπουλος έπιασε το σουτ και έκανε το 2-0 με δυνατό πραγματικά σουτ. Ολιγόρησε και η άμυνα, δεν πήγε η άμυνα του Φοίνικα, δεν πήγε στον Γεωργόπουλο, παίκτης του Φοίνικα είναι τραυματισμένος. Το 26ο λεπτό του αγώνα. Ο Τριμπόνιας πρέπει να είναι τραυματίας. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Φοίνικα. Διακοπή του αγώνα. Τριμπόνιας έχει βγει έξω. Ο διαιτητής συνεχίζει τα δικά του. Παρατηρήσεις στον πάγο του Φοίνικα. Το παιχνίδι λοιπόν παίρνει αρνητική τροπή για τον Φοίνικα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει βρισκόμενος με 2 γκολ πίσω στο σκορ. Πλάγιο out εδώ που κέρδισε ο Γεωργίου. Μούγιος στο πλάγιο. Χατζηστάμος, Παπαϊωάννου. Πρέπει να αντιδράσει γρήγορα. Πάλι τώρα έχει την μπάλα με το νούμερο 10, ο Τριανταφύλου ήταν. Έδωσε πλάγια στο Γεωργίου, προσπαθεί να περάσει, κέρδισε φάουλ. Το έδωσε αυτή τη φορά ο διαιτητής. Το πέναλτι δεν μπορούσε να το δώσει. Τριανταφύλου στο φάουλ για τον Φοίνικα. Τριανταφύλου λοιπόν στο φάουλ, για να δούμε. Απευθείας, πολύ καλή η επέμβαση από τον πλατή, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Σε ένα καλό φάουλ που εκτέλεσε ο Τριανταφύλου. Κόρνερ λοιπόν για τον Φοίνικα.
έδιωξαν εύκολα οι αμυντικοί του Παναρκαδικού. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα, αλλά η μπάλα έχει βγει πλάγιο out. Παπαϊωάννου, δεν περνάει. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Το κέρδος του Φίνικα, ένα πλάγιο. Πλάγιο δυνατό μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα φτάσει, όχι, δεν έφτασε στον Γεωργίου. Μούγιος δίνει στο Χατσοφρονίου. Χατσοφρονίου προσπάθησε να βρει πάλι και πάλι το Μούγιο, δεν τα κατάφερε. Παλιά που θα πέρναγε, αλλά είναι σε θέση offside το επιθετικό του Παναρκαδικού. Πάμε παιδιά, πάμε παιδιά, κουμπί, πάμε. Γεωργίου. Δεν είναι μπάλα μπροστά, αλλά τον κλείνει πολύ καλά ο Λαζαρίδης. Λαζαρίδης κάνει και μια τρίπλα. Παλιά προς τον Καμπεράη που δεν πέρασε. Ο Τριμπόνιας. Ανέβητε, ανέβητε. Τριανταφύλου. Προσπαθεί. Η μπάλα είναι out. Out. Τελικά προσπάθησε ο Μπιτζής εκεί να αποφεληθεί, δεν τα κατάφερε. Κλείστηκε, δεν τα κατάφερε. Πλατή στο out. Μπέλα περνάει από όλους, φτάνει στον Καπλατζή, δίνει στον Τριανταφύλου. Τριανταφύλου, πολύ καλή ενέργεια, αποφεύγει, δίνει την μπάλα Παπαϊωάννου. Γεωργίου, κλείνεται. Κρατάει μπάλα ο Γεωργίου, αλλά θα πρέπει να τη δώσει. Δεν έφτασε η μπάλα στον Μπιτζή και έχει γυρίσει πίσω τη φάση ο διαιτητής. Δίνει φάουλ που έγινε προηγουμένως, που θα το κάνει ο Τριανταφύλου. Αρχίδη! Ρε Αρχίδη! Το μουστάκι να το βάλει στον κόλο σου, ρε φίλε. 30 φίλοι λοιπόν στο φάουλ. Μέσα στην περιοχή μπάλα, κόντρες. Θα διώξει δυνατά ο Πούτσι, ο Μούγιος παλεύει. Το πλάγιο out είναι για τον Φίνικα. Πάλι μπάλα μέσα στην περιοχή. Σηκώνεται σουτ που κοντράρισε από τον Παπαϊωάννου. Διαμαρτύρεται τον Παπαϊωάννου ότι κάπου βρήκε η μπάλα. Παίζεται. Διώχνει ο Λιακόπουλος. Καπλατζής. Σερμαγιάς. Λάθος. Παλιά προς τον Καμπεράη. Δεν έφτασε σε αυτόν. Βγήκε ο Μποζιονέλος και μάζεψε. Τριανταφύλου, άλλαξε με τον Γεωργίου, τώρα ο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, αποφεύγει τον αντίπαλο. Βρίσκεται τον Μπιτζή, αλλά αυτός δεν μπορούσε να συνεργαστεί με συμπαίκτη του. Λαζαρίδης. Θα βγει μπαλαπλάγιο, όχι ο Λαζαρίδης. Κρατάει την μπάλα, δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, αλλά ο Παναρκαδικός έχει πάλι την μπάλα με τον Πούτσι, ο οποίος δίνει πίσω στον Γλέζο. Πλάγια αυτό στο Λιακόπουλο. Κακή απομάκρυση από τον Νάνο. Πλάγιο για τον Φίνικα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο πια του ημιχρόνου. Φάουλ για τον Παναρκαδικό εδώ. Ο Κυριαζός θα κάνει το φάουλ. Δίνει πλάγια στο Μπούτσι.
Λαζαρίδης. Καλή παλιά, προσπαθεί να κάνει το σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε. Γίνεται λάθος, δεν υπάρχει. Εκπληκτική επέμβαση από τον Μποζονέλο. Έγινε λάθος εκεί, δεν υπήρχε offside, γιατί ήρθε από παίκτη του Φίνικα η μπάλα. Και ο Μποζονέλος έκανε πραγματικά μια εκπληκτική απόκρουση, επέμβαση. Λάθος, υπάρχει ένας εκνευρισμός έτσι στους παίκτες του Φίνικα, ευνηδιάστηκαν, δεν έχουν πιάσει το παιχνίδι που μπορούν, που ξέρουν. Πάμε. Υποπέφτουν σε πολλά λάθη. Γαμίσου, ρε. Πιο κάτω είσαι. Χατσοφρονίου. Παπαϊωάννου. Ελέγχει ο Λιακόπουλος. Βγαίνει ο Μποζονέλος και μαζεύει. Πήρε την κεφαλιά ο Μπιτζής. Προσπαθεί να περάσει και να δούμε, θα βγει μπάλα corner out. Out τελικά είναι. Προσπάθησε εκεί ο Χατζηστάμος, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε. Πλατή στο out. Γιατί πάτε δύο, ρε! Πολύ ωραία με το κεφάλι συνδυάζονται οι παίκτες του Παναρκαδικού. Μπαλιά που δεν πέρασε, διώχνει ο Καπλατζής. Χατσοφρονίου, Τριανταφύλου, Γεωργίου. Γεωργίου κρατάει την μπάλα, δίνει στον Μπιτζή. Ο Μπιτζής κάνει το σούτ από θέση, πέρασε όμως μόλις out. Καλή ευκαιρία, ίσως η καλύτερη αυτή για τον Φίνικα στο σούτ του Μπιτζή που προσπάθησε να ευκαιριάσει. Άσα σε δύο αντιπάλους επιχείρησε το σούτ, η μπάλα πέρασε μόλις out. Μπράβο ρε, πάμε. Δυο φάσεις είναι. Πλάτη στο out. Πάει δύο ρε. Μούγιος. Γεωργίου παίζεται από το Λαζαρίδη, δυνατή κόντρα η μπάλα. Έχει βγει η πλάγια out, έχει βγει. Ο Μούγιος πήγε δυνατά να πάρει την μπάλα. Δεν που κάρτα ρε και τώρα. Υπάρχει ένας μικρός εκνευρισμός στον αγωνιστικό χώρο. Οι μικροπαρεξηγήσεις συνεχίζονται. Να δούμε τι θα δείξει ο ρεφ. Σφυρίζει. Πέφτεις πάνω στην αρχίδη. Μπορεί να το 9 χρόνια! Λακά! Όχι ρε, είσαι μαλάκας! Σ' αυτό το μαλάκα το 3! Τεγαμίσου ρε αρχίδι! Έδωσε κάποιες κίτρινες κάρτες ο διαιτητής, δεν μπορώ να δω γιατί σηκωθεί. Που σηκωθεί κόσμο. Και μπροστά μου δεν μπορώ να καταλάβω που έδιωξε, που έδωσε την μπάλα, που έδωσε την κίτρινη. Πες μου απέκτα που δεν δέξει που δεν δείξει την μπάλα μου τι μιλάει. Μαλάκα στη μένωση σε μουνόπανο. Καν δουλεύει παίζει θεάτρο ρε αρχίδι. Παίρνουν τέλος οι διαξευρισμοί και πάμε σε παιχνίδι. Με το Μούγιο να ετοιμάζεται να κάνει το πλάγιο. Ναι.
10 λεπτά κάτι στέλνει τώρα κάτι στέλνει από την πυθοκία. Τι κάνει, έχουμε τις μπάλες καθόλου. Παίξτε λίγο, ρε, παίξτε λίγο, ρε, μαλάκι. Πάλι στις στάσεις από το διαιτή. Κάτι δείχνει κάποια κάρτα στον πάγκο του Παναρκαδικού, βλέπω. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Την κίτρινη κάρτα τη δέχτηκε ο Μούγιος του Φίνικα. Φάουλ που δόθηκε πάνω στον Χάτη Σοφρονίου. Βλάκα, σήκω, βλάκα. Επόπτης, είναι βλέπεις που κάνει θέατρο. Επόπτης, δεν τον είδες που έπεφτε κάτι και σκονότανε μόνος του. Και δεν μιλάτε. Το φάουλ με τον Λαζαρίδη. Για τον Παναρκαδικό. Για δεν του μιλάς. Μέσα στην περιοχή έδιωξε δυνατά ο Τριμπόνιας. Άντε γαμίσου ρε! Σόφα! Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Χατζοφρονίου. Έδωσε στον Τριανταφύλλου και αυτό στον Γεωργίου. Γεωργίου κρατάει μπάλα. Χατζοφρονίου, Παπαϊωάννου, πλάγια. Δεν πέρασε η μπάλα. Ο Παναρκαδικός έχει πάλι και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά έχουμε πλάγιο για τον Φίνικα. Κανονικά βρισκόμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Βέβαια υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Να δούμε πόσο χρόνο θα κρατήσει ο κύριος διαιτητής. Τριμπόνιας. Από την αρχή βρίσκονται. Κοίτα, κοίτα τώρα. Ρε Τριμπόνια, δώσ' τους την μπάλα που κάθεσαι και σταματάς και περιμένεις να δεις τι. Άλλαξε ρε! Μπαλιά προς τον Τριανταφύλλου, το πλάγιο out για τον Φίνικα. Χατσοφρονίου, πάλι ο Τριανταφύλλου. Δεν πρόλαβε εκεί. Ο ποδοσφαιριστής του Φίνικα, η μπάλα είναι out. Το out με τον πλατή. Πλάγιο out. Τριανταφύλλου. Τριμπόνιας. Χαλτσοφρονίου. Παλιά μέσα για να δούμε, προσπαθεί να περάσει ο ποδοσφαιριστής του Φίνικα, αλλά δεν τα κατάφερε. Παπαϊωάννου πήρε την κεφαλιά, Τριανταφύλλου κρατάει την μπάλα, αλλά δεν βλέπει παίχτη στα πλάγια. Λιακόπουλος. Πλάγιο out που κέρδισε ο Λιακόπουλος. Ο Λιακόπουλος θα κάνει και το πλάγιο. Υπάρχει φάουλ, όχι. Τίποτα, παίζεται λέει ο διαιτητής. Καλή τώρα επίθεση για τον Παναρκαδικό. Κρατάει πάντως μπάλα, δίνουν μάχη οι παίκτες του Παναρκαδικού και έριξαν το φάουλ συνέχεια. Ο δικός μας έπεσε κάτι, δεν έδωσε τίποτα. Κάτσε στον πάγκο, ρε! Ο ποδοσφαιριστής του Παναρκαδικού δεν σηκώνεται από το... από το χόρτο. Έχει κάποιο πρόβλημα. Φάουλ λοιπόν για τον Παναρκαδικό.
Κανονικά έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, από εδώ και πέρα παίζουμε πια τις καθυστερήσεις. Δυνατό, η μπάλα περνάει κεφαλιά, θα πάει ο Μποζονέτης, υπάρχει offside όμως. Υπάρχει offside, ως μη γενόμενη η φάση για τον Παναρκαδικό. Χατσοφρονίου. Αλλάζει με το Μούγιο. Μούγιος προσπαθεί να περάσει, περνάει, αλλά δεν βγήκε η μπαλιά που πήγε να βγάλει. Γεωργίου σε μια μπαλιά μέσα στην μπαλιά, σέντρα σούτ ήταν, πέρασε out. Πλατής στο out. Διώχνει ο Τριμπόνιας. Παπαϊωάννου. Μην πας πίσω ρε γαμό. Σαρμαγιάς. 30 φίλους στην μπαλιά για να δούμε σε καλή θέση. Πλασέ και η μπάλα. Out. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Φίνικα στην εκπνοή του ημιχρόνου. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα Πλατή και έφυγε out. Η ευκαιρία ήταν από τον Γεωργίου, ναι, τον Γεωργίου. Η δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για τον Φίνικα. Πλατής θα κάνει το, θα κάνει το out. 8 λεπτά είναι καλή συνέρηση. Θα πάει στο 2-1 τώρα, μετράει. Μούγιος. Με τον κόλλο την πήρε, ρε. Γεωργίου, για να δούμε, θα περάσει. Όχι, κλείνεται από τον Κυριαζό και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πάντως ήταν καλή ενέργεια. Το πλάγιο γίνονται κόντρες, διώχνουν του Παναρκαδικού. Σαρμαγιάς δίνει την μπάλα στον Μποζιονέλο, αυτός στον Τριμπόνια. 30 φίλου. Ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλο. Δώρε, δύο ρε, Χατζηφρονίου, δώρε. Κρατάει την μπάλα ο 30 φίλου, πρέπει να τη δώσει. Τελικά δεν βγήκε κάτι καλό για τον Φίνικα. Να εδώ όμως το κλέψιμο, για να δούμε. Μπαλιά για τον... δεν μπόρεσε ο ποδοσφαιριστής του Φίνικα να την προλάβει. Η μπάλα θα φύγει out. Παίζουμε βέβαια τις καθυστερήσεις. Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε πολλές διακοπές το πρώτο ημίχρονο. Ο Πλατής το out. Κεφαλιά από τον Κάπλατζη. Προσπαθεί ο Μπιτζής. Διώχνει ο Λαζαρίδης. Παπαϊωάννου. Πλάγια στον Μούγιο. Βγήκε η μπάλα πλάγιο τελικά. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον συμπαίκτη του. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι ο Παναρκαδικός. Ο Σαρμαγιάς κλείνει. Το πλάγιο είναι για τον Φίνικα. Βαθιά παλιά από τον Χατζησοφρονίου. Δεν μπόρεσε να σταματήσει. Βαθιά παλιά έγινε, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα ο Χατζησοφρονίου. Η μπάλα έφυγε. Κάθηκε και αυτή η δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο ο Φίνικας. Παπαϊωάννου πήρε την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον πιτσί, δεν τα κατάφερε. Λαζαρίδης έχασε την μπάλα, αλλά η μπάλα είναι out, η πλάγιο.
Πάντως είναι στην κατοχή του Παναρχαδικού Πλάγιο. Κράτα 10 λεπτά! Και ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του ημιχρόνου που βρίσκει μπροστά την ομάδα του Παναρχαδικού με σκορ 2-0. Ο Παναρχαδικός ευνηδίασε τον Φίνικα, πέτυχε 2 γκολ. Γενικά έπαιξε καλά στο πρώτο ημιχρόνο ο Παναρχαδικός με καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Φίνικας κάπου δεν το περίμενε ίσως, κάπου εκνευρίστηκε, βρέθηκε έξω από τα νερά του, δεν έχει πιάσει το ποδόσφαιρο το παιχνίδι που θα έπρεπε, έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες, αλλά στο γκολ δεν έχει φτάσει. Αγώνα ανάμεσα στον Φίνικα, την Άσε Μπιδαύρου και τον Παναρχαδικό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναρχαδικός προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με σκορ 2-0. Το παιχνίδι έχει βέβαια αρνητική τροπή και εξέλιξη για τον Φίνικα, που προσπαθεί να αντιδράσει, να δούμε, έχει 45 λεπτά μπροστά του, να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Έχει βγει ένας ήλιος, έχουμε ζεσταθεί βέβαια κάπως, αλλά δεν βλέπουμε και τόσο καλά από εδώ που είμαστε. Ξεκίνησε λοιπόν. Παναρχαδικός προσπαθεί να δημιουργήσει μια επίθεση, θα βγει ο Μποζονέλος και θα μαζέψει. Πώς θα πω τώρα, Μποζονέλος. Τριμπόνιας. Ανοίξου παιδί μου, ανοίξου παιδί μου. Σερμαγιάς. Πάλι ο Τριμπόνιας. Θα διώξει ο Πούτσι, θα επιμένει όμως ο Φίνικας, ο Παπαϊωάννου. Πλάγιο out για το Φίνικα. Ο Γεωργίου ανοίγει την μπάλα, θα προλάβει για να δούμε. Προλαβαίνει, βγάζει την παλιά μέσα στην περιοχή, έδιωξε ο Νάνος. Αλλάζει ωραία την μπάλα ο Παναρχαδικός. Πήγαινε κοντά μου κιός, πήγαινε κοντά. Καλό είναι, καλό. Παλιά που δεν πέρασε, αλλά και ο Χατσοφρονιού δεν μπόρεσε να την κάνει δικιά του. Θα διώξει ο Μούγιος. Ο Παπαϊωάννου κατεβάζει την μπάλα. Παλιά πλάγια. Δεν έφτασε στον Γεωργίου. Όχι, κύριε, τι φάρεις εδώ. Θα διώξουν την μπάλα όπως όπως η του Παναρχαδικού, μακριά από την περιοχή τους. Καλή προσπάθεια εδώ από τον Παναρχαδικό, αλλά κάπου σταμάτησε η προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Τρίπολης. Κάτι έχει σφυρίξει ο κύριος διαιτητής, φάουλ προφανώς έχει δώσει, έχει γυρίσει τη φάση πίσω. Ο Τιανταφύλου πλασαριστά το φάουλ, μπαλιά μέσα στην περιοχή, μπαλά θα βγει πλάγιο out στην αντίθετη πλευρά. Πάλι διακοπή του αγώνα, πάλι παρατηρήσεις. Και έχουμε αλλαγή, αλλαγή έχουμε για τον Φίνικα. Μπαίνει ο, δεν μπορώ να δω, είναι ο ήλιος, θα το δούμε σε λίγο. Νομίζω ο Λέρμας μπαίνει, να δω ποιος θα βγει. Ο Μάρκου είναι αυτός που μπαίνει και βγαίνει ο... Που... Και βγαίνει ο Χατσοφρονίου, ο οποίος έχει χτυπήσει, φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Χωλένει και βγαίνοντας έξω, έχει κάποιο πρόβλημα, αναγκαστική θα είναι η αλλαγή για τον Φίνικα. Ο Μάρκου λοιπόν στη θέση του Χατσοφρονίου. Πίσω δεξιά κάτσε ρε παιδί μου. Πλάγιο δυνατά μέσα στην περιοχή, κεφαλιά στα χέρια όμως του πλατή. Πάνω δώστε δυνατή, πάνω. Λοιπόν μέσα και την κλουτσίσω εγώ. Πλατή στο out.
Δεν μπορεί να τη το πάρει, εντάξει, αλλά. Ο Τριμπόνιας θα πάρει την κεφαλιά. Σούτα από τον. Επιμένει όμως ο Πανακαδικός. Το πάλι έχει την μπάλα ο Πανακαδικός. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Προσπάθησε να κάνει το σούτο ο Γκλέζος που έκανε και το πρώτο σούτ εκεί προηγουμένως που σας είπα. Μία, μη φοβάσαι. Δεν μπόρεσε να περάσει. Ο Χατζησάμος. Ο Λιακόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Μποζονέλου. Μποζονέλο στο out. Θα πάρει την μπάλα ο Καλογεράκης. Μπάλια του Καλογεράκη που δεν βρήκε όμως την παίκτη του. Τριμπόνιας. Δεν μπορεί να βρει ρυθμό ο Φίνικας, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω. Για να δούμε εδώ όμως τώρα, καλή περίπτωση, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει σε στόχο, σε σημείο να σουτάρει ο Μπιτζής. Έκανε την προσπάθεια πάντως, εδώ υπάρχει φάουλ, το έδωσε ο κύριος διαιτητές. Φάουλ σε καλή θέση για τον Φίνικα. Ο Τριανταφύλου πάει στην μπάλα. Τρεις αλλάξανε, ένας, δύο, τρεις αλλάξανε, τρεις αλλάξανε. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής της στημένης φάσης για τον Φίνικα. Και μπροστά να το πάει. Μπαλά, δεν πέρασε, δεν έγινε καλά, δεν έγινε καλά το χτύπημα του φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος. Για να δούμε εδώ ο Μπιτζής, παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί που πάει η μπάλα δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Το Σερμαγιάς για τον Παπαϊωάννου. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Καπλατζής πίσω την μπάλα. Δυνατά βγήκε εκεί ο πόδος ο Λαζαρίδης και έδιωξε. Παπαϊωάννου. Μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Νάνος. Κόντρες. Προσπαθεί να αποφεληθεί. Κέρδισε φάουλ ο Φίνικας. Το φάουλ το οποίο το κέρδισε ο Χατζησάμος. 30 φίλους στο φάουλ. Για να δούμε. Κάντο ρε. Το γράψεις. Κάντο ρε σου λέω. Καλό, διώχνει με τις γροθιές ο Πλατής. Υπάρχει περίπτωση κόντρας τώρα που δεν έγινε όμως από την πλευρά του Παναρκαδικού. Το πλάγιο για τον Φίνικα. Έχουμε παίξει 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, ο Παναρκαδικός προηγείται 2-0. Και έχουμε κόρνερ, νομίζω κόρνερ. Ή πλάγιο, για εδώ, κόρνερ. Πλάγιο είναι τελικά, πλάγιο. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Είναι η ευκαιρία για σούτα από τον Πάπα Ιωάννου. Δεν είχε βάλει όμως καλά το σώμα του. Η μπάλα έφυγε out. Περνάει και ο Πούτσι νομίζω στο παιχνίδι, να δω ποιος είναι. Παναρκαδικός. Θα φύγει από τον αγώνα ο Χατζηστάμος και μπαίνει ο Θοδωρής ο Πούτσι. Θα βρεθεί αντίπαλος με τον αδερφό του τώρα.
Γεωργίου, κέρδισε το φάουλ. Κάρτα! Κάρτα! Τριάντα φίλου αφήνει για τον Τρυμπόνια, όχι, όχι. Κάποιος πρέπει να, πρέπει να το κάνει κάποιος, να τελειώνουμε, να προχωρήσει. Το παιχνίδι Τριανταφύλλου, η μπάλα μέσα στην περιοχή Παπαϊωάννου, την πρώτη κεφαλιά, δεν μπορεί όμως να πάρει άλλος την μπάλα, άλλος παίχτης του Φοίνικα. Τρυμπόνιας θα διώξει. Μπιτζής, Μπιτζής, ίσως να του έγινε, έγινε φάουλ. Το έδωσε ο διαιτητής. Ο κύριος Χατζηγιάννης. Το φάουλ με τον Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου. Απευθείας το έκανε μπαλά πάνω από τα δοκάρια του Πλάτη. Σήμερα όλα. Όλα. Να βάλετε το φοβερό γκολ. Σήμερα το βάλετε. Γιατί ρε παιδί. Όλοι πάνε μέσα να πούν το φύλλο. Να φεύγουν να ανέβει όλοι πέσεις. Πλάτη στο out. Αλλεπάλληλες κόντρες, ο Παναρκαδικός είναι στην επίθεση, βγαίνει μπάλα πλάγια στον Καλογεράκη, το σου του Καλογεράκη θα φύγει out. Γεωργίου κλείνεται, κρατάει μπάλα, δίνει πίσω στον Τριμπόνια. Αριστερά! Αριστερά! Τριμπόνιας προσπαθεί να βρει τον Μπούτση, δεν τα καταφέρνει. Γεωργίου πήρε την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι. Μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ από τον... Ίσως να ήταν αυτό γκολ στην φάση. Παρευλήθηκε ο Παπαϊωάννου. Ποιος είναι? Όχι, ο Πούτσι. Ο Πούτσι παρευλήθηκε στη φάση. Ο Πούτσι το έβαλε, είναι αυτό γκολ. Σημασία έχει ότι ο Φοίνικας μειώνει σε 2-1, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αφού μπορείτε ρε. Στο. Στο 12ο λεπτό της επανάληψης. 2-1. Ο Φοίνικας μειώνει και μπαίνει στο παιχνίδι και πάλι. Ο Πούτσι το γκολ. Θοδωρής ο Πούτσι μπήκε στο παιχνίδι, έδωσε δύναμη και εμπειρία στην ομάδα του Φοίνικα. Βαθιά μπαλιά εκεί που ελέγχουν οι του Φοίνικα και δείχνουν και το φάουλ. Εσύ το είχα αφήσει το αυτοκίνητο, ξεχάσει, γιατί σε λίγο δεν πήρα. 2-1 λοιπόν, μείωσε ο Φοίνικας. Μείωσαν 1-2, πού είσαι. Να με βλέπεις. Σερμαγιάς για τον Τριμπόνια. Ποιον είναι ρε. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση ο Φοίνικα, να δούμε η μπαλιά για τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου ένας προς έναν προσπαθεί να περάσει, κρατάει μπάλα, θα κάνει σουτ που κοντράρεται, θα βγει η μπάλα κόρνερ, θα... όχι, θα βγει τελικά out. Ο Πούτσι πήγε με πάθος και δύναμη εκεί, αλλά τελικά η μπάλα βγήκε out. Δεν ήταν ο Πούτσι, συγγνώμη, ήταν ο Σερμαγιάς. Πλατή στο out. Καλά που πάμε μόλις το λες. Η μπάλα περνάει, το σουτ, πολύ καλή επέμβαση από τον Μποζονέλο.
Και έχουμε κάρτα για θέατρο στον ποδοσφαιριστή του Παναρκαδικού. Μην μου ζητάτε περισσότερα, γιατί υπάρχει ο ήλιος ακριβώς απέναντί μου και δεν βλέπω τι γίνεται. Πάντως ο Μποζονέλος για δεύτερη φορά, δεύτερη ή τρίτη, δεύτερη φέτος, στο σημερινό παιχνίδι, συγγνώμη, έχει αποσοβήσει σίγουρο γκολ. Έκανε δύο φανταστικές επεμβάσεις σε επιθέσεις σε τέτα τέτ με αντιπάλους. Τριμπόνιας. Όχι κύριε την μπάλα. Κοίταξε τώρα, μπορεί να μην παίζει ούτε στο μπάλα, αλλά έχει ρε παιδί μου μονάδες. Πάλι ο Τριμπόνιας. Κάτι τώρα μέσα ρε. Πιάσε τώρα μέσα. Από μπάλα, όλα τα παιχνίδια τους πήγαινε η μπάλα και τα παιχνίδια όλα. Παλιά του Μούγιου για τον Μάρκου. Πούτσι, πούτσι, προσπάθησε να περάσει και έρισε πλάγι ο Φινικάς. Για να δούμε την προσπάθεια του φάουλ, έχει υπόδειξη του επόπτη και φάουλ. Σε καλή θέση το φάουλ για τον Φινικά, σαν κοντινό κόρνερ βέβαια το φάουλ, αλλά σε καλό σημείο. Όλος ο Φινικάς έχει προωθηθεί και όλος ο Παναρκαδικός είναι πίσω, μπορούμε να πούμε. Και οι 11 του Παναρκαδικού βρίσκονται στην μεγάλη περιοχή. Έγινε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Δεν πρόλαβε δυνατά. Ο Μούγιος δεν πρόλαβε. Ο Μούγιος προσπάθησε, δεν πρόλαβε. Είπα, αλλά βγήκε πλάγιο out. Τριανταφύλλου. Δίνει μάχες εκεί ο Πούτσι, δεν κέρδισε κάτι, αλλά έδωσε τη μάχη του, την έδωσε. Είμαστε στο 16ο λεπτό της επανάληψης, 2-1 προηγεί το Παναρκαδικός. Φάουλ υπέρ του Παναρκαδικού. Το φάουλ με τον Λαζαρίδη για τον Παναρκαδικό. Χαμηλό το φάουλ, δεν πέρασε. Δεν ήταν καλό. Ο Φινικάς όμως επιμένει, βγαίνει μια παλιά προς την περιοχή του Μποζονέλου. Δεν πέρασε. Και πλάγιο out για τον Φινικά. Νέο πλάγιο. Δεν έχουν αλλάξει μπάλα. Δεν έχουν αλλάξει μπάλα. Πίσω η μπάλα. Πρέπει να αλλάξει πλευρά. Αυτό γίνεται. Έχει την προς τον Τριμπόνια η μπάλα. Σερμαγιάς. Γεωργίου. Η μπάλα στον Μπιτζή. Ο Μπιτζής ψάχνει να βρει εκεί στήριγμα. Κρατά μπάλα. Πήρε ο Γεωργίου. Έκανε μια τρίπλα. Ίσως να του έγινε και φάουλ. Δεν δόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, η κατοχή είναι και πάλι για τον Φινικά. Το πλάγιο λοιπόν για τον Φινικά.
Παπαϊωάννου δίνει τις μάχες του εκεί απέναντι στον Γλέζο. Πάμε παιδιά, πάμε. Μια φάση, μια φάση. Φάουλ. Τριμπόνια συνατά, κερδίζει την μπάλα. Θα διώξει ο Νάνος. Κυριάζω σε μια παλιά που δεν πέρασε. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Φίνικα, προσπαθούν να ανεβάσουν το παιχνίδι και πλάγιο out για τον Φίνικα. Νέο πλάγιο. Υπάρχει offside. Σερμαγιάς. Γεωργίου του γίνεται φάουλ, δόθηκε. Χρησιμοποίησε χέρια ο αμυντικός του Παναρκαδικού, ο Λιακόπουλος. Ο Τριανταφύλλου στο φάουλ. Αλλάξτε ρε την μπάλα, 2, 3, κάτσε κύριε. Αλλάξτε την μπάλα ρε, 3. Τριανταφύλλου η μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι θα γίνει. Τελικά διώχνουν οι αμυντικοί του Παναρκαδικού. Ο Μούγιος προσπαθεί να επαναφέρει πάλι παλιά μέσα στην περιοχή. Έδιωξαν και πάλι οι αμυντικοί. Η κόντρα τώρα εδώ ευνόησε τον Παναρκαδικό που έχει δυνατότητα να βγάλει την κόντρα επίθεση. Η μπάλα στο δοκάρι, καταπληκτική ευκαιρία και γκολ στη συνέχεια. Έχασε το δοκάρι από τον Καμπεράι και το 3-1. Το γκολ από τον νούμερο 3, από τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης πέτυχε το γκολ σε αυτή την αντεπίθεση στην κόντρα που ευρωήθηκε ο Παναρκαδικός στο 21ο λεπτό της επανάληψης. Ρε το ξόδου στην κακάρτα ρε! Πέφρε μαλάκα καμό! Ο Φίνικας τώρα που βρίσκεται 2 γκολ και πάλι πίσω στο σκορ, εκεί που είχε μειώσει και ήλπιζε, τώρα τα πράγματα έγιναν πάλι δύσκολα. Τριανταφύλλου σε μια μπροστινή παλιά. Διώχνει η αμυντική του Παναρκαδικού. Αλλαγή για τον Παναρκαδικό. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Γεωργόπουλος και μπήκε ο... Και στη θέση του πήρε ο... Ο Μπαριτσάκης. Τριανταφύλλου, Καπλατζής. Παλιά του Καπλατζή μέσα στην περιοχή, παίρνει την κεφαλιά. Για να δούμε εδώ, κόντρες αλλεπάλειες δίνουν την ευκαιρία όμως στους παίκτες του Παναρκαδικού να διώξουν. Ο Μούγιος δεν μπόρεσε να περάσει. Το 3.
Φαουλ για τον Φοίνικα. Έλα ρε, δύο μέτρα πίσω να την γίνεις την μπάλα. Τριανταφύλου. Σερμαγιάς. Γεωργίου. Κλεισμένος από τον Λιακόπουλο. Κάπλατζης. Δεύτερη προσπάθεια του Κάπλατζη. Πήρε και πάλι την κατοχή ο Φοίνικας, αλλά την έχασε. Καλογεράκης αλλάζει με τον Λιακόπουλο. Λιακόπουλος πίσω στον πλατή. Σε αυτή τη μπάλα, σε αυτή τη φάση η μπάλα πέρασε από τα πόδια τριών αργολιδέων, του Καλογεράκη, του Λιακόπουλου και του Πλατή. Λιακόπουλο στο φάουλ. Στα χέρια του Μποζονέλου. Τριμπόνιας. Ο Γεωργίου δεν μπόρεσε εκεί να βρει συμπαίκτη του. Καλογεράκης. Αλλάζει ωραία ο Γλέτζος. Αλλά η κατοχή έρχεται στον Φοίνικα που δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο. Η μπάλα αλλάζει πολλές φορές πόδια από ομάδα σε ομάδα. Τελικά υπάρχει ένα φάουλ για τον Παναρκαδικό. Το 30 λεπτό της επανάληψης. Όχι, στο 26, συγγνώμη. Στο 26 λεπτό της επανάληψης. Η μπάλα θα περάσει, θα φύγει out. Ναι, out. Πάλι κατοχή στον Παναρκαδικό, που δείχνει πιο άνετος βέβαια τώρα μετά το υπέρ του 3-1. Τα είχαν χάσει αυτό. Δεν έμπρεπε, δεν πήγε το γκολ και τώρα. Ο Μούγιος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έρχεται στον Γεωργίου, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα στον αέρα. Φάουλ υπέρ του Παναρκαδικού. Και εκεί την κάρτα που δέχτηκε ο Τριμπόνιας. Ο Κυριάζος το φάουλ για τον Παναρκαδικό. Μπάλα θα φύγει κατευθείαν out. Κάπλατζης. Πάλι ο Παναρκαδικός έχει την μπάλα. Παλιά μέσα στην περιοχή, έφτασε στα χέρια του Μποζονέλου. Τριμπόνιας. Παπαϊωάννου. Αλλάζει μπάλα ο Φοίνικας, προσπαθεί να ανεβάσει την μπάλα. Ο Πούτσι, ο Γεωργίου, ανάμεσα σε πολλούς κέρδισε το φάουλ και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα ο Λιακόπουλος.
Φάουλ με τον Τριανταφύλλου. Μέτρα, μέτρα! Δείχνει ο διαιτητής που θα στηθεί η μπάλα. Ο Παπαϊωάννου έχει πάει στο φάουλ. Για να δούμε την εξέλιξη για αυτές τις φάσεις. Ο διαιτητής σφυρίζει, Παπαϊωάννου στην μπάλα. Κάνει το σούτ απευθείας, ο Πλατής θα πέσει και θα διώξει. Μπιτζής, η μπάλα είναι κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν για τον Φίνικα. Στο 30 λεπτό, ενώ ο Φίνικας είναι πίσω με 3-1. Εδώ το πλάγιο είναι για το Φίνικα. Θα διώξει ο Νάνος. Καλή επίθεση. Η κόντρα από τον Μούγιο στη συνέχεια έκοψε την επίθεση του Παναρκαδικού. Ναι, αλλαγή για τον Παναρκαδικό. Όχι, όχι, δεν γίνεται αλλαγή. Βλέπω τρεις παίκτες έχει σηκώσει και ο Φίνικας, για να δούμε τι θα μπουν και αν θα μπουν βέβαια. Φάουλ για τον Παναρκαδικό. Κίτρινη κάρτα σε κάποιον από το αναπληρωματικό παίκτη του Φίνικα. Αλλαγές κάνει ο Φίνικας. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τον Φίνικα, τρεις μαζεμένες αλλαγές. Τρεις και δύο που κάνει πέντε. Το φάουλ που δεν έχει χτυπηθεί ακόμα για τον Παναρκαδικό. Έχουμε φτάσει στο 32. Ο Λαζαρίδης στο φάουλ. Ίσως ο καλύτερος παίκτης του Παναρκαδικού στο σημερινό παιχνίδι. Παλιά που δεν πέρασε. Νέα παλιά και πλάγιο out για τον Παναρκαδικό. Φάουλ για τον Φίνικα. Τα λεφτά περνούν βέβαια. Αλλαγή για τον Παναρκαδικό. Μια ακόμα διακοπή στον αγώνα. Ο Παναρκαδικός διατηρεί την κατοχή. Ο Λιακόπουλος κάνει αμπροστινή μπαλιά, ο Τριμπόνιας βγήκε δυνατά και έκοψε την μπάλα. Προσπαθεί να κάνει κάτι καλό ο Φίνικας, αλλά δεν το ολοκληρώνει. Να, για να δούμε τώρα, υπάρχει δυνατότητα επίθεσης. Ο Μπιτζής δεν μπόρεσε να βρει τον συμπαίκτη του.
Ο Λιακόπουλος στο πλάγιο για τον Παναρκαδικό. Καμπεράι προσπαθεί να περάσει, χάνει την μπάλα. Τριμπόνιας. Προσπαθεί εδώ τώρα ο Μάρκου, δίνει πλάγια την μπάλα. Πλάγιο out για τον Φίνικα. Παπαϊωάννου σε μια βαθιά μπαλιά. Ο Μπιτζής προσπαθεί να την κατεβάσει, κλείνεται αλλά την κατεβάζει την μπάλα, κρατάει την μπάλα, δίνει μάχη στο Μπιτζής, κάνει το σουτ και εκπληκτική απόκρουση, εκπληκτική επέμβαση από το Σπύρο τον Πλατή. Σε αυτό το φαρμακερό, σε αυτό το πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Μπιτζή, πάρα πολύ καλό σούτο. Ο Σπύρος ο Πλατής κυριολεκτικά σηκώνεται, απογειώνεται και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Που το πήγε ψηλά και πήγε, πετάχτηκε τη μια. Τι έπιασε. Κόρνερ. Χάθηκε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για το Φινικά. Σουτ, καλό, γκολ. Όχι, απ' έξω είναι. Απ' έξω βρήκε η μπάλα, απ' έξω από τα δίχτυα. Στο σουτ του Παπαϊωάννου. Μπάλα στα πόδια του Μποζονέλου, στα χέρια του Μποζονέλου. Τριμπόνιας. Καπλατζής. Και πάλι μπάλα στο Τριμπόνια. Δίνει πλάγια στον Καρέλη. Καρέλη στην μπροστινή παλιά που δεν πέρασε. Και φάουλ που θα κερδίσει ο ποδοσφαιριστής του Παναρκαδικού. Ο Μπαριτσάκης. Σε κοροϊδεύουνε ρε! Ο Παναρκαδικός προσπαθεί, γίνεται μια μπαλιά, ελέγχει την κατοχή η προσφέρεια του Παναρκαδικού, αλλά ο Τριμπόνιας θα κόψει. Όπως να φύγει η μπάλα, ο Πούτσι πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Έλα ρε, δώστε την στα χέρια την μπάλα ρε. 37ο λεπτό της επανάληψης. Η κόντρα και το πλάγιο για τον Φίνικα. Όχι, τελικά το πλάγιο, ναι, λέει πιο πίσω ο κύριος διαιτητής, το πλάγιο είναι για το Φίνικα. Καπλατζής. Όχι ρε παιδί μου. Μπροστινή μπαλιά. Και νέο πλάγιο για τον, για την ομάδα του Φίνικα. Ο Βράτζιος άφησε την μπάλα στον Καρέλη για να κάνει το πλάγιο. Ο Μάρκου δεν μπόρεσε. Τριμπόνιας. Παπαϊωάννου. Ωραία ο Μπιτζής πλάγια. Ποιο πλάγια η μπαλά, η μπαλιά μέσα στην περιοχή. Έχει βγει η μπαλά πλάγιο. Τριμπόνιας πήρε την κεφαλιά. Και έχουμε φάουλ υπέρ του Φίνικα. Να πάμε το Γιάννη και ο Σύντροι σας.
θα γίνει παλιά προς την περιοχή του πλατή. Όντως η μπάλα μέσα στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά, αλλά στα χέρια του πλατή, ο οποίος πέφτει κάτω βέβαια, αν κερδίσει και λίγο χρόνο. Ο Πούτσι ωραία για τον Μάρκου, ο Μάρκου προσπαθεί να περάσει, θα πρέπει να δώσει την μπαλαντή στον Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου το σούτ, η μπάλα μόλις out, καλή ευκαιρία για τον Φίνικα στο σούτ αυτό του Παπαϊωάννου, τα δρέα του Παπαϊωάννου έξω από την περιοχή του Παναρκαδικού. Πλατή στο out. Κεφαλιά από τον Γκάπλατζη. Παπαϊωάννου παίρνει την μπάλα. Δεν μπορούσε να βρει όμως τον Πούτσι που δίνει μάχες πάντως ο Θοδωρής. Αλλά ναι, η κατοχή είναι στον Φίνικα. Παλιά που πάλι δεν πέρασε. Μπερδεύονται εκεί οι παίκτες του Παναρκαδικού. Υπάρχει πρώτα offsides. Η offside που η κατοχή είναι στον Φίνικα. Στο 40 λεπτό είμαστε. Μια αλλαγή για τον Παναρκαδικό. 5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις βέβαια για το τέλος του αγώνα. Πάλι θα γίνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναρκαδικού. Η αλλαγή δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα θα γίνει. Βγήκε από το παιχνίδι ο Κολιόπουλος με το νούμερο 11. Θα βγει μπάλα κόρνερ, για να δούμε. Τελικά είναι κόρνερ, ναι, κόρνερ λέει. Out λέει ο επόπτης, out λέει ο επόπτης. Νομίζω πάντως ήταν κόρνερ, εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο είναι να πει κανένας. Διαμαρτυρίες υπάρχουνε. Κίτρινη κάρτα στο Μπούτσι. Όλος ο Φίνικας πάει προς τον επόπτη. Καλά ρε μπαλά, καλά Ισμάν. Δεν φταίει αυτό μόνο, αυτό δεν φταίει. Τα ίδια κάνατε και με τον Άρης Κάλλας. Ε, άντε ρε να πάω καπιστούμια. Τα βλέπεις από εδώ τι μαλάκες είσαστε. Μαλάκες. Να πάνε αγαπητοί πες του. Γιατί φωνάζει ο κόσμος. Κάτι φορές φωνάζει δίκαια. Παίρνουν τέλος οι διαμαρτυρίες και πάμε λοιπόν στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Φτάσει στο 43. Πλατή στο out. Τριμπόνιας δεν παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα είναι στον Ιακά. Ο Μάρκου αλλάζει παιχνίδι. Παπαϊωάννου έχει χώρο, δεν βρήκε όμως τον συμπαίκτη του. Πίσω η μπάλα στον Γκάπλατζη.
Έκοψε ο Λιακόπουλος. Λιακόπουλος ο οποίος ανεβάζει γρήγορα την μπάλα. Της πάει πλάγια. Η μπάλα βρήκε σε ποδοσφαιριστή το Φίνικα και η ομάδα της Επιδαύρου έχει την κατοχή. Κέρδισε ένα πλάγιο. Παπαϊωάννου. Λάθος Παπαϊωάννου, πλάγιο για τον Παναρκαδικό. Ο Μούγιος έδιωξε με το κεφάλι πιο μακριά. Ο Τριμπόνιας, μπάλα φτάνει, θα φτάσει στον Καρέλη. Δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει μέσα στο γήπεδο ο Καρέλης. Φάουλ εδώ που έγινε από τον Σολίγα. Φάουλ που θα το χτυπήσει ο Βράσιος. Βράσιος μέσα στην περιοχή για να δούμε. Κεφαλιά πρώτη, αλλά δεν προσπάθησε ο Μπιτζής. Εκεί έδιωξαν και πάλι οι αμυντικοί του Παναρκαδικού. Καρέλης. Προσπαθεί να περάσει, μπερδεύεται, χάνει την μπαλά. Κανονικά έχουμε μπει πια στις καθυστερήσεις. Μούγιος πήρε την μπάλα. Ωραία για τον Μπιτζή, αλλά αυτός δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει σωστά. Δυνατά ο Καρέλης. Κόντρες, το πλάγιο για τον Φίνικα. Την παράκτησε ο Παπαϊωάννου. Μούγιος. Παπαϊωάννου κλείνεται. Μούγιος πάλι στον Παπαϊωάννου, αλλά η μπάλα, η κατοχή είναι στον Παναρκαδικό. Καλή μπαλιά, θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Την πρόλαβε ο ποδοσφαιριστής του Παναρκαδικού. Προσπαθεί να μπει μέσα και με υποδομηματικό πλασέ κάνει το 4-1. Ολοκληρώνει τον θρίαμβο του ο Παναρκαδικός με ένα τέταρτο γκολ. Τέταρτο γκολ, 4-1 λοιπόν η ομάδα της Τρίπολης. Ο Παναρκαδικός φεύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Νέα Πίδαυρο απέναντι στον Φίνικα. Πω είναι ότι θα φάνε πολλά. Το μόνο που περιμένουμε είναι πια το τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Είναι μαλάκας να πούμε. Λέω. Α, έτσι. Πρώτη ήττα του Φίνικα στο φετινό πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό του. Η ομάδα της Τρίπολης, ο Παναρκαδικός, ήταν ψύχρεμος, είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Έβγαινε γρήγορα στα μαρκαρίσματα. Ο Φίνικας φάνηκε ίσως κουρασμένος από το ταξίδι από το προηγούμενο παιχνίδι στην Μύκονο. Ευνηδιάστηκε στην αρχή του αγώνα, δεν έπιασε το παιχνίδι που θα ήθελε, κατά διαστήματα έπαιξε καλά. Μια ευκαιρία τώρα για τον Φίνικα και τελικά το 4-2 μειώνει στις καθυστερήσεις σε 4-2. Είναι ο... Του πήγα πάνω, ρε παιδιά! Ε, όχι, ρε. Ποιο ήταν αυτό που έβαλε τον γκολ, νομίζω. Το Πούτσι πρέπει να ήταν. Και τα δύο γκολ σήμερα στο Θοδωρή τον Πούτσι. Δύο γκολ πέτυχε. 4-2. Πολλά γκολ, αρκετές φάσεις.
μόνο το αποτέλεσμα δεν ευνοεί την ομάδα του Φοίνικα. Ο Καμπεράη θα δεχτεί και την κάρτα χωρίς λόγο. Ξανακάτω πάλι ρε. Τέσσερα δύο λοιπόν ο Παναρκαδικός. Παπαϊωάννου σε μια βαθιά μπαλιά για τον Πούτσι. Περνά υπέροχα ο Πούτσι, αλλά δεν ολοκληρώνει. Έκοψε ο Λιακόπουλος. Μπαλιά που απέραγε, βέβαια θα ήταν offside το Καμπεράη. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Κάπλατζης. Περνάει ο Κάπλατζης. Κόντρα η μπάλα είναι στον Φοίνικα. Παλιά προς τον Τιμπόνια που είχε προωθηθεί, πέφτει κάτω. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φάουλ για τον Φοίνικα. Στις καθυστερήσεις. Φάουλ με τον Παπα Ιωάννου. Τελευταία λοιπόν λεπτά ή δευτερόλεπτα του αγώνα, ίσως και η τελευταία φάση του αγώνα, για να δούμε. Ο Παπαϊωάννου και ο Καρέλης πάνω στην μπάλα, δεν ποιος θα το χτυπήσει. Παπαϊωάννου τελικά στο φάουλ. Παπαϊωάννου η μπάλα στο τείχος, πάλι μπάλα στο Παπαϊωάννου, νέο shoot out. Και το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από το διαιτητή. Μπράβο ρε μαγκές, να είστε καλά. Τον κύριο Χατζηγιάννη που βρίσκει την ομάδα της Τρίπολης στον ιστορικό Παναρκαδικό να φεύγει από τη Νέα Επίδαυρο με μια μεγάλη νίκη. 4-2 επί του Φοίνικα. Πρώτη ήταν για τον Φοίνικα στην Επίδαυρο. Κλείνει τον πρώτο γύρο ο Φοίνικας παρά την ήττα σε καλή θέση, σε υψηλή θέση της βαθμολογίας. Μια ήττα δεν μπορεί να διαγράψει την όλη καλή πορεία της ομάδας Νέας Επιδαύρου στον πρώτο γύρο.